ιστορία της Εύβοιας στο 13ο αιώνα. Πολύ λίγα πράγματα είναι γνωστά από το κοινό για την ιστορία της Βόρειας Εύβοιας και ακόμα λιγότερα για τη μεσαιωνική της ιστορία. Παρά τα αυτά, τα χρόνια της Ελληνοκρατίας με τα οποία ασχοληθήκαμε στην εργασία μας είναι μια ένδειξη εποχή για την περιοχή μας. Αρχικά, θα πρέπει να εξηγήσουμε κάποιους ιστορικούς όρους. Το 1204 μετά Χριστόν, οι Σταυροφόροι της τέταρτης Σταυροφορίας κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια μοίρασαν μεταξύ τους τα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή η κατοχή ονομάστηκε Φαλκοκρατία ή Λατινοκρατία. Η Χαλκίδα, όπως και ολόκληρη η Εύβοια εκείνη την εποχή, ονομάστηκε Νεβεπόντε ή Νεβεπόντε, λέξη που ήρθε από τη Βυζαντινή ονομασία Εύβοιος. Το Νεβεπόντε λοιπόν μοιράστηκε στους Βενετούς και στον Βονιφάτιο Μορφωνατικό, βασιλιά της Θεσσαλονίκης. Ο Βονιφάτιος χώρισε το νησί σε τρία μεγάλα θέωμα, το Βόρειο, το Κεντρικό και το Νότιο, που ονομάστηκαν Τριτιμόρια. Φέουδο, όπως θα δούμε, είναι μια μεγάλη έκταση γης. Και οι τρεις τριτιμόροι φεουδάρχες της Εύβοιας κατάγονταν από τη Βερόνα της Ιταλίας. Ο λόγος που οι Βενετοί διεκδίκησαν το νησί ήταν η προνομιακή γεωγραφική του θέση στο κέντρο των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων του Αιγαίου. Μετά την Κρήτη, στην Εύβοια, κατέληγαν τα περισσότερα βενετικά πλοία για να αποθηκεύσουν εμπορεύματα. Στη Βαρονία των Ωραιών, φεουδάρχες έγιναν ο Ρικάρντο και ο Μαρίνο Ντάλι Καρτσέρι, ανήψιο του Ραβάνο Ντάλι Καρτσέρι. Μετά τον θάνατο και αυτόν, το φέουδο των Ωραιών έχει παραχωρηθεί στον Αρζότο, το γιο του Μαρίνου και στην Καριντάνα, κόρη του Ρικάρντο Ντάλι Καρτσέρι και συζύγου του πρίγκιπα της Αχαΐας, δηλαδή της Πελοποννήσου. Οι άλλοι του τριμόρια της Εύβοιας όμως πιθανώς παραχωρούν το δικαίωμα στη Βαρονία των Ωραιών, στον Γραπέλα Ντάλι Καρτσέρι. Και κάπως έτσι ξεκινά ο αιματηρός πόλεμος των ετών 1256-1259. Κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, οι πολιτικά στρατεύματα του Γουλιέλμου II Βιλαμβουίνου κατέλαβαν το φέοδο των Ωραιών και η ισχυρή φρουρά εγκαταστάθηκε στο κάστρο της πόλης. Κατά την ειρήνη που ακολούθησε, η περιοχή καταχωρήθηκε στο Γραπέλα. Παράλληλα, στον ευρύτερο χώρο της πρώην Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έχουμε τον Μιχαηλίτα Παλαιολόγο, που το 1261 ανακαταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη από τους Λατίνους και συνεχίζει τους πολέμους για την ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο των συνεχών πολέμων και διαδοχικών συμμαχιών θα εντάξουμε τη δράση του φημισμένου υπότιτλου της Εύβοιας στην Λυκάνη. Η Βυζαντινή κοινωνία στην Ευρώπη από τον 8ο αιώνα, περίπου. Και οι Σταυροφόροι της 4ης Σταυροφορίας θεοφάρμοσαν στις περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που κατέκτησαν. Η βάση του συστήματος είναι το φέουδο, δηλαδή μια έκταση γης που ο βασιλιάς αρχικά προσφέρει στους εμπορικούς του και στους υπόλοιπους του για να τους ανταμείψει για τις υπηρεσίες του. Ο φεουδάρχης καπορώθηκε τα έσοδα της παραγωγής και έλεγε να συντηρεί στρατιωτικό για να πολεμήσει και να φροντίσει για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του φέουδου. Επιπλέον, ένας μεγάλος φεουδάρχης μπορούσε να μοιράσει και αυτός που πρώτα φέουδο σε υποτελείς του πόρους. Ένα φέουδο μπορούσε να έχει έκταση όσο όλοι έλεγαν, αλλά μπορούσε να είναι και πολύ μικρότερο, όσο για παράδειγμα ο Δήμος Θείας Ιδρυψού, ή και μικρότερο. Κάθε φέουδο αποτελούνταν από δύο μέρη. Το ένα μέρος ήταν η καλλιέργεια της εκτάσης με το χωριό των Γεωργών, τις εκκλησίες τους, τους Μήλους και Λετρίδη. Το άλλο ήταν το κάστρο του φεουδάρχη, με τις αποθήκες, τα εργαστήρια, τις θερμές, τη φυλακή και τα συμμετόματα. Κάποτε και μια εκκλησία. Στα χωριά κατοικούσαν οι δουλεπάγοι και όποιος έπαιρνε το φέουδο έπαιρνε και τους αγρότες. Επιπλέον, σε μεγάλο βαθμό, ο φεουδάρχης έλεγε τη ζωή των υποτελών. Στη δική μας περιοχή, η χωρική ήταν φτωχή Έλληνες κάτοικοι. Στο κάστρο που την άλλη ζούσαν οι ευγενείς, οι υπηρέτες τους και οι φρουρά τους. Στην περίπτωση της Εύβοιας, οι τιμόροι με τις οικογένειές τους ζούσαν κυρίως οι φακοί. Πιθανώς δεν γινόταν το ίδιο με τους φτωχότερους φεουδάρχες. Οι περισσότεροι και σπουδαιότεροι φεουδάρχες ήταν Λατίνοι. Παρά τα αυτά, πιστεύεται ότι υπήρχαν και κάποιοι Έλληνες άκρες. Οι άκρες, κυρίως οι βασιλιάδες, συνήθιζαν να ζουν σε κάστρα που έφτιαζαν μέσα στα φεουδά τους. Το κάστρο ήταν χώρος προστασίας καθώς και κατοικίας, αφού αποτελούνταν από δωμάτια και χώρους όπως τα σημερινά σπίτια. Στους Ωραιούς υπάρχει το γνωστό για εκείνη την εποχή κάστρο των Ωραιών. Το κάστρο είναι οχυρωμένη κατασκευή η οποία χτιζόταν στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή κατά τον Μεσαίωνα από τους Ευγενείς. Δεν πρέπει να συσχέτουν το παλάτι, το οποίο δεν είναι οχυρωμένο, ή με το φρούριο, το οποίο δίνεται απαραίτητα
κατοικία κάποιου γλυμί. Ένα κάστρο, κατά κύριο λόγο, ήταν χτισμένο με πέτρα, χώμα, πονίαμα και κάποια μέρη με ξύλο. Τα κάστρα στην αρχή χτιζόντουσαν στην κορυφή ενός λόφου και γύρω-γύρω έσκαβαν ένα μεγάλο πλάκι. Το κέντρο του κάστρου ήταν ο ακρόπυργος. Αρχικά, στο τελευταίο όροφο του ακρόπυργου βρίσκονταν τα διμερίσματα του άρχοντα και της οικογένειάς του, ενώ από κάτω βρισκόταν μια μεγάλη αίθουσα που γεμάτιζε και έκαναν διάφορες καθημερινές σχολείες. Εκεί βρίσκονταν και τα διαμερίσματα της φουράς. Τέλος, στο υπόγειο βρισκόντουσαν οι αποθήκες, ενώ στο περίβολο του κάστρου συναντούσε κανείς τους στάβλους, τα εργαστήρια, την κουζίνα, ένα πηγάδι και κάποιες φορές ένα παρεκκλήσι. Εκτός από τον ίδιο και την οικογένειά του στο κάστρο έμεναν υπότες, τεχνίτες, φρουροί, υπηρέτες, εφημέριες και άλλοι. Η μεγάλη αίθουσα αποτελούσε ένα από τα πιο σημαντικά κτίρια, αφού εκεί έτρωγαν, κοιμόντουσαν και διασκέδαζαν με τη συνοδεία μουσικών και χειροτοπιών. Πάντως, οι συνθήκες ζωής στο κάστρο δεν ήταν οι καλύτερες, αφού συχνό ήταν το φαινόμενο της μούχας, της υγρασίας και των δυσάρεστων. Στο κέντρο κάστρου Ωραίων. Τον 4ο αιώνα π.Χ. χτίστηκε μια από τις δύο ακρόπολεις της αρχαίας πόλης των Ωραίων. Τον 11ο αιώνα χτίστηκε η Βυζαντίνη έκτισε ένα δικό του κάστρο και πάνω στα κομινάρια του χτίστηκε το κράστρο της Πρωτοκρατίας που αποτέλεσε πεδίο σημαντικών μαχών για την ιστορία της έπαιξης. Σύμφωνα με τα παραπάνω καταλήγει κανεί σε δύο συμπεράσματα. Πρώτα, που ζωή στα κάστρα μπορεί να μην ήταν πάντα τόσο εύκολη, αλλά σίγουρα ήταν καλύτερη από την απλών χωρικών. Και δεύτερον, πως ύστερα προς τα κάστρα και όπως όλα τα κάστρα ήταν σημαντικό για την ασφάλεια μιας περιοχής και σίγουρα εξουσίας του τριτομορίου της Βόρειας Έλληνας. Για να γίνει κάποιος υπότης, προϋπόθεση ήταν να είναι άντρας. Συνήθως είχε αριστοκρατικές λύσεις και ήταν προγόνος κάποιου άλλου υπότη. Η εκπαίδευση των υποτών άρχισε από την ηλικία των 7 ετών στα κάστρα άλλων υποτών. Αρχικά μάθαμε να ζευγίζουν στο τραπέζι και τρόπους καλής συμπεριφοράς. Μάθαμε επίσης να υπέβουν και να πολεμούν με ξύλινα όπλα. Στην ηλικία 14 ετών, ο μαθητευόμενος προετοίμαζε τον υπότη του για το μάχη και πολεμούσε δίπλα του. Μετά από περίπου 4 χρόνια έπαιρναν τον δίπλα του υπότη σε μια ειδική τελετή. Από τον 12ο αιώνα και μετά δημιουργήθηκε ένα αυστηρό κώδικα στιγμή που έπρεπε να ακολουθούν όλοι οι υπότε. Έπρεπε να έχουν ευγένεια και κάποιους τρόπους. Κάθε λεπτομέρεια συμπεριφορά ενός υπότη, στον πόλεμο, στο κυνήγι, στην ετοιμασία, στα γεύματα, υπαγορευόταν από αυστηρούς κανόνες. Ο κώδικας αυτός όμως σπάνια απέτρεπε τους υπότες από την βαμασότητα και την προδοσία. Κάθε υπότη έπρεπε να έχει τριάλογα, ένα πολεμικό, ένα πιο ελαφρύ και ένα υποζύγιο. Στις μάχες, ο υπότης και το άλογο του έπρεπε να είναι τέλεια συγχρονισμένοι. Το άλογο του είχε ειδική πανοπλία από χοντρό ύφασμα ή αλυσιδωτό θόρακα. Η σέλετα, φτιαγμένη από ξύλο οξιάς, καλυπτόταν με δέρμα, ενώ είχε και ψηλά υποστηρίγματα για να στηρίζεται καλά υπότης κατά την ώρα της μάχης. Για τον ίδιο λόγο, τα πόδια του αναβάτη ήταν τεντωμένα πάνω στους αναβολείς. Επιπλέον στις τέλειες φορούσε σπιρούνια. Ο αμυντικός οπλισμός ήταν κυρίως πανοπλία. Αρχικά, το σώμα του υπότη καλυπτόταν με ένα αλυσιδωτό θώρακα φτιαγμένο από πληγμένους δακτύλους χάρβα ή σιδήρου. Επίσης, τα πόδια φορούσαν ατσάλες πυρηνιμίδες και το κεφάλι προστατεύει το κράνος, το οποίο αρχικά ήταν κονικό με περιοχή στη μύτη και τον 10ο αιώνα κάλυπτο το κεφάλι. Στο χέρι κρατούσε την ασπίδα με το έμπλημά του. Τα βασικά όπλα ήταν το ξύφος του τόξου και λόγου. Το ξύφος είναι σύμβολο τυπωσμού και τον 10ο αιώνα είχε βαριά λάμα με εικοπή στο κέντρο. Με το τόξο μπορούσε κάποιος να πετάξει μέχρι και 6 μέρη το λεπτό, αλλά χρειαζόταν μεγάλη δύναμη για να το τυπωθεί. Τέλος, η λόγχη ήταν ένα ξύλινο δόλιο με μεταλλική αιχμή και τα χρησιμοποιούσαν για να πετάξει τον νεκρό από το άλογο του κατά τη μάχη. Έφτιαξε ένα διήγημα, είναι η Ιωάννα η Μουσμουλή, για τη ζωή ενός υπότη που στην Εύβοια ήταν διάσημος εκείνα τα χρόνια, αλλά ήταν σαν ένας διάτονας τέρας, δηλαδή έζησε, είχε μεγάλη δραστηριότητα, μεγάλη σταδιοδρομία, αλλά δεν άφησε κανέναν απόγονο να συνεχίσει το έργο του και έτσι δεν ξέρουμε πάρα πολλά γι' αυτό. Θα τους υποδεχτείτε τώρα.